Καλησπέρα, καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του vlog μου, σε μια σειρά από βίντεο που κάνω σχετικά με τον προγραμματισμό. Το τελευταίο καιρό, μάλιστα, έχω κάνει κάποια βίντεο σχετικά με συνεντεύξεις από τις οποίες έχω περάσει. Ε, αν δεν τις έχετε δει, ε, θα τις πρότεινα. Νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, ενδιαφέρον, δηλαδή ενδιαφέρονται τα βίντεο που έχω κάνει σχετικά με αυτές τις συνεντεύξεις. Ε, σήμερα θα ολοκληρώσω... Ε, τις ε, συνεντεύξεις που έχω κάνει σαν entry-level προγραμματιστής, δηλαδή τις συνεντεύξεις που έκανα μέχρι να βρω την πρώτη μου δουλειά σαν προγραμματιστής. Ε, η εταιρεία στην, από την οποία ξεκίνησα είναι η I Know How και για τη συνέντευξη αυτή θα μιλήσω σήμερα. Ε, θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν με πήραν από την I Know How ε, για να μου κανονίσουν συνέντευξη, ούτε καν θυμόμουν ότι είχα στείλει ε, το βιογραφικό... Μου λέγεται, στείλ το βιογραφικό, είμαστε από την I know how. Uh, ναι, οκ, okay. δεν θυμόμουν. Anyway, ε, πάω για συνέντευξη και μάλιστα θυμάμαι ότι εκεί πέτυχα και κάποια άλλα άτομα από το bootcamp. Γενικά η I know how είναι μια εταιρεία που ε, στο παρελθόν τουλάχιστον, δεν ξέρω αν το συνεχίζει αυτό, νομίζω το συνεχίζει, αλλά τουλάχιστον στο παρελθόν ε, προσλάμβανε άτομα που είχαν τελειώσει το coding bootcamp. Οπότε βρήκα εκεί κάποιους συμμαθητές μου. Στην συνέντευξη τώρα θυμάμαι μίλησα με κάποιον έτσι πολύ senior της εταιρείας που ήταν πολλά χρόνια στην εταιρεία. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι υπόθηκε για να μην ε, αλλά θυμάμαι ότι εντάξει το γενικότερο πλαίσιο ήταν okay, τι έχει κάνει μέχρι στιγμής, ε, τι έχετε κάνει στο bootcamp, ε, τέτοια πράγματα. Θυμάμαι να τον ρωτάω, εντάξει τώρα Εκείνη την εποχή ίσω είχα και λίγο στο μυαλό μου άλλα πράγματα, δεν ξέρω. Θυμάμαι να τον ρωτάω αν η εταιρεία χρησιμοποιεί Scrum. Καλά, καλά, δεν ήξερα τι είναι το Scrum, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ε, μου λέει ότι πιο πολλοί κάνουν Kanban. Ε, δεν θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής, να μου έκανε τεχνικές ερωτήσεις. Αλλά μπορώ να κάνω και λάθος αυτό. Αυτό που έχει σημασία πιο πολύ, είναι ότι μου, μου είπε ότι θα μου δώσει μία εργασία για το σπίτι. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης ήταν το τι είδους εργασία ήταν αυτή, ήταν να φτιάξω ένα REST API. Και αν έχετε δει ε, το βίντεο που είχα κάνει, στο οποίο ανέφερα τη συνέντευξή μου για την Exus, ε, θα θυμάστε ότι και η Exus μου είχε ζητήσει να κάνω μία εργασία πάνω σε ένα ε, REST API, να φτιάξω ένα REST API. Όταν μου το είχε ζητήσει η Exus, ήταν η πρώτη φορά που είχα ασχοληθεί με REST, δεν ήξερα καν τι είναι, οπότε όπως καταλαβαίνετε είχα ένα μειονέκτημα εκεί πέρα. Αυτή τη φορά όμως, επειδή είχα ήδη ασχοληθεί ε, στα πλαίσια της συνέντευξης με την Exus, προφανώς και ήμουνα πάρα πολύ πιο άνετος με την όλη διαδικασία, με το, με το REST. Και δεν είναι τυχαίο που το έχω προτείνει σε παλαιότερο βίντεο, Έχω προτείνει σε entry level προγραμματιστές να έχουν ασχοληθεί, να έχουν φτιάξει ένα REST API και για να το έχουν υπόψη του γιατί γενικά χρησιμοποιείται πάρα πολύ ε, τη σήμερον ημέρα, αλλά και επιπλέον για τέτοιε περιπτώσεις, Για να έχετε ήδη εξασκηθεί, ενδεχομένω να έχετε ήδη κάτι έτοιμο που λέει ο λόγο. Ε, θυμάμαι επίση, ε, νομίζω δεν υπήρχε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο που είχα για να στείλω την εργασία. Αλλά θυμάμαι να, τον, να, να μου λέει ότι όσο περισσότερο καιρό κάνω, όσο περισσότερες μέρες κάνω για να στείλω τη λύση, τόσο περισσότερες θα είναι οι απαιτήσει. Δηλαδή τόσο πιο ολοκληρωμένη θα πρέπει να είναι η εργασία. Και εντάξει, αυτό είναι και λογικό σε κάποιο βαθμό. Αυτό θα, δεν, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω σαν ένα γενικό κανόνα. Δηλαδή, συνήθω όταν σου βάζουν μια εργασία, σου βάζουν ένα χρονικό περιθώριο. Δεν νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα παίξει ρόλο το πότε ακριβώ την έστειλε στην εργασία. Χωρί να είμαι και σίγουρο δηλαδή, τώρα με αυτό που λέω. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, επειδή δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, μου είπε αυτό. Επίση, μου είχε δώσει ένα α πούμε hint ότι λέει ρε παιδί μου, OK, π.χ. άμα ε, πετα, πετάξει κάποιο exception application, ε, μην επιστρέφει μη σκάει ο Δίας και απλά στέλνει ένα ε, error 500 που δεν δίνει κάποιο μιλάμε για HTTP codes τώρα που το ε, error 500 είναι ένα πολύ γενικό error δεν σου δεν καταλαβαίνεις ουσιαστικά τι έχει σκάσει οπότε μου λέει αυτό να το διαχειρίζεσαι ε, δεδομένου ότι είχα ήδη ασχοληθεί με REST λόγω της έξους. Μου ήταν πολύ πιο εύκολο αυτή τη φορά και επίσης το εμπλούτησα αρκετά, δηλαδή θεωρώ ότι για entry level εργασία πιστεύω είχα κάνει αρκετά καλή δουλειά. Θυμάμαι είχα βάλει μέχρι και swagger για documentation. Ήταν αρκετά πλήρης θεωρώ η εργασία. τη στέλνω, το περίοδο της υπόθεσης εδώ πέρα είναι ότι δεν υπήρχε κάποια έτσι, δεύτερη συνέντευξη πάνω στην εργασία αυτή. Αυτό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε, για να είμαι ειλικρινή, και μου κάνει ακόμα εντύπωση. Εγώ προσωπικά, αν το αποφάσιζα αυτό, αν είχα κάποια εταιρεία ή τέλο πάντων ήμουν υπεύθυνο για τη διαδικασία αυτή, ε, οπωσδήποτε θα είχα μια δεύτερη συνέντευξη για να δω αν αυτό που παρέδωσε την εργασία, αν, όντως, αν μη τι άλλο, καταλαβαίνει τι έχει γράψει. Ε, θα μου πείτε, μα μπορεί να του την έχει κάνει άλλο. Αυτό ακριβώ είναι. Θέλω τουλάχιστον, να, αν μη τι άλλο, να δω ότι ακόμα και αν το την έχει γράψει κάποιο άλλο στην εργασία, αν μη τι άλλο να δω ότι καταλαβαίνει τι κάνει. Δεν υπήρξε κάποια τέτοια έτσι, ε, συνέντευξη. Μου είπανε θα μου απαντήσουν κάποια στιγμή για το αποτέλεσμα και ε, ε, θυμάμαι ότι εκείνο το καλοκαίρι, μιλάμε τώρα για Αύγουστο του 2018, η αλήθεια είναι ότι είχα πέσει σε περίοδο διακοπών, οπότε ε, νομίζω ότι την εργασία την είχα στείλει αρχές Αυγούστου, και είχε μεσολαβήσει 15 Αύγουστος και όλα αυτά, είχαμε φτάσει προς το τέλος Αυγούστου και δεν μου είχαν απαντήσει ακόμα. Και η αλήθεια είναι ότι την ήθελα, ήθελα να πάω στη συγκεκριμένη εταιρεία. Ε, μέχρι εκείνη τη στιγμή, το πιο έτσι, όχι ακριβώς σίγουρο που είχα, αλλά η υπόθεση πιο πολύ είχε προχωρήσει, θα έλεγα, με την Soft1, που ανέφερα στο προηγούμενο βίντεο. Το πρόβλημα με τη Soft1 ήταν ότι, πρώτον, και κυριότερον ίσω θα έκανα go υπενθυμ το υπενθυμίζω για όσους δεν έχουν δει το προηγούμενο βίντεο και δεύτερον ότι στην I know how θα έκανα java και επίσης είχα και φίλο μέσα στην εταιρεία που αυτό νομίζω πάντα είναι έτσι ε, θετικό γιατί καλό είναι να υπάρχει κάποιος που να μπορεί να σε βοηθήσει ή τέλος πάντων να έχεις κάποιο οικείο πρόσωπο ε, στα πρώτα σου βήματα σε μια εταιρεία και ειδικά όταν είσαι ε, entry level οπότε για να είμαι ειλικρινής, προτιμούσα να πάω στην I know how για αυτούς τους δύο λόγους. Οπότε άρχισα από κάποιο σημείο και μετά να το πιέζω λίγο. Δηλαδή έστειλα email, νομίζω ξανά έστειλα ίσως, δεν, δεν θυμάμαι και ακριβώς τώρα. Θυμάμαι πάντως να μου λένε σε κάποια φάση ότι θα σου απαντήσουμε σε λίγες μέρες, μέχρι την τάδε μέρα. Ήρθε η τάδε μέρα, δεν μου απάντησαν. Ε, οπότε εκεί ε, απάντησα θετικά στην soft one. Ε, και θέλω να μιλήσω λίγο τώρα γι' αυτό. Εδώ έκανα κάτι το οποίο γενικά δεν θα το πρότεινα και θέλω να πω λίγο λόγια, δύο λόγια πάνω σε αυτό. Ενώ είχα συμφωνήσει με τη Soft One, δεν είχα υπογράψει κάποιο συμβόλαιο, δεν ξέρω αν είχα υπογράψει το, το job offer που, εντάξει το job offer δεν λέει κάτι, έτσι, δεν σημαίνει κάτι, δεν είναι δεσμευτικό. Ε, Πάντω ενώ είχα συμφωνήσει, τελικά όταν μου έστειλε η I Know How τη δική της πρόταση, που ήταν και λίγο καλύτερη οικονομικά, έκανα κάτι το οποίο ενδεχομένως να μην πρότεινα γενικά να κάνετε. Έστειλα ένα email στην Soft One και είπα ότι sorry, αλλά τελικά δεν θα έρθω σε εσά γιατί ε, συμφώνησα με κάποια άλλη εταιρεία. Αυτό που μου κάνει εντύπωση τότε είναι ότι δεν μου απάντησαν καν. Ε, τώρα, εντάξει, αυτό ε, όχι ότι ήταν απαραίτητα και υποχρεωμένοι, αλλά ε, προσπάθησα να το κάνω όσο πιο φιλικό γίνεται το, το email Θέλω να πω πέντε πράγματα πάνω σε αυτό Γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτό θα συμβεί σε όλους Έστω μία φορά στην καριέρα μας ε, Στην καριέρα ενός προγραμματιστή θα συμβεί Δηλαδή να έχεις συμφωνήσει με μία εταιρεία Και να έρθει μία άλλη εταιρεία να σου κάνει μία φαινομενικά τουλάχιστον καλύτερη πρόταση Και να πας εκεί τελικά εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μα να έχουμε κάποια κριτήρια βασικά. Το πρώτο φυσικά εντάξει, είναι το οικονομικό. Το οποίο ίσω όταν μιλάμε ειδικά για entry level, επειδή ο μισθό του entry level δεν θα είναι και τόσο πολύ υψηλό, αν και η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με τότε νομίζω έχουν ανέβει ακόμη και για του entry level οι μισθοί αρκετά, ε, αλλά και πάλι δεν είναι πάρα πολύ υψηλό. Ε, δεν ξέρω αν ας πούμε π.χ. μια διαφορά της τάξης των 50 ευρώ, που βέβαια είναι 50 ευρώ το μήνα, έτσι. Οπότε, ε, μαζεύονται τελικά, δεν ξέρω αν είναι αρκετή για να πεις ότι ναι, θα προτιμήσω εκείνη την εταιρεία και όχι την άλλη εταιρεία. Δηλαδή, θεωρώ ότι τουλάχιστον δεν θα πρέπει να είναι αυτός ο μοναδικός λόγος. Από εκεί και πέρα, ε, είναι το ζήτημα των τεχνολογιών που θα κάνεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπήρχε. Ξεκάθαρη διαφορά. Δηλαδή, στη μία εταιρεία θα έκανα Go, στην άλλη εταιρεία θα κάνα Java. Οπότε, επειδή τότε τουλάχιστον η Go ήταν ακόμα αναρχόμενη, ε, δεν ήμουν καθόλου σίγουρο ότι ήταν σωστή επιλογή για την καριέρα μου να πω ότι ναι, μεν γενικά έχω ασχοληθεί με Java, αλλά θα κάνω πλήρη στροφή και θα ασχοληθώ τελικά με Go. Δεν ήξερα πώ θα εξελιχθεί αυτό. Πάντω, θα πρέπει να έχετε κάτι υπόψη πάνω στι τεχνολογίε ότι μπορεί μια εταιρεία στη συνέντευξη ε, να σας έχει πει ότι θα ασχοληθείς με την τάδε τεχνολογία, δηλαδή με το τάδε π.χ. framework, και τελικά να προκύψει άλλη ανάγκη και να ε, ασχοληθείς με κάτι διαφορετικό. Δεν λέω ότι θα σας κοροϊδέψει η εταιρεία, ότι σας λέει ψέματα, έτσι μπορεί απλά να αλλάξουν οι, απε... οι συγκυρίε, πώ να το πω. Δηλαδή, μπορεί τελικά οι, οι, οι ανάγκε να... Οι ανάγκες, μάλλον τη εταιρεία να αλλάξουν. Οπότε τελικά να ξεκινήσει σε μια εταιρεία και να κάνει κάτι διαφορετικό. Ένα άλλο framework, ενδεχομένω λιγότερο ελκυστικό ή τέλο δηλαδή, μια άλλη τεχνολογία λιγότερη, λιγότερο ελκυστική. Οπότε αυτό θα πρέπει πάντα να το έχετε υπόψη σας. Μην βασιστείτε στο ότι α, μου είπαν να θα κάνω αυτό, άρα δεδομένα θα κάνω αυτό. Όπως επίσης με καμία παναγία μην, μην, ε, μην βασιστείτε στο ότι η συνέντευξη που μου κάνανε ήταν, οι ερωτήσει που μου κάνανε ήταν πάνω στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη τεχνολογία, στο συγκεκριμένο framework. Άρα, βγάζω το συμπέρασμα, το αυθαίρετο συμπέρασμα, ότι ε, τελικά θα ασχοληθώ με αυτήν την τεχνολογία. Δεν πάει έτσι. Ε, οπότε, αυτό πάντα να το. μην μη το θεωρείτε δεδομένο και δεν ξέρω αν θα πρέπει να είναι κριτήριο στην επιλογή, ε, την τελική. Βέβαια, επαναλαμβάνω, στην προκειμένη περίπτωση μιλάγαμε για εντελώς διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού, έτσι. Ε, επίσης, κάτι που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, πιστεύω, στην όλη... Ε, στο, στο, κατα... στο τι θα αποφασίσει τελικά, έχει να κάνει και με το χρονικό σημείο. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση θυμάμαι ότι δεν είχε περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή μπορεί να είχε... Δηλαδή να είχα συμφωνήσει με τη Soft1 πριν 2-3 μέρε. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ, αλλά δεν ήταν πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Αυτό παίζει ρόλο. Γιατί αν έχει συμφωνήσει με μια εταιρεία και έστω ότι είναι να ξεκινήσει μετά από 15 μέρε, ένα μήνα, και έχει φτάσει η τελευταία Παρασκευή, ξέρω εγώ, πρωτού ξεκινήσει στη νέα σου εταιρεία και την τελευταία Παρασκευή του στέλνει ότι ναι, ξέρετε, τελικά δεν θα έρθω. Εκεί δεν είναι και ότι καλύτερο, όπω καταλαβαίνετε. Του κρεμά λίγο. Ε, και βέβαια κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό, αν πρόκειται για εταιρεία η οποία θα σε στείλει σε κάποιον πελάτη, δηλαδή δεν θα δουλεύεις για την ίδια την εταιρεία, όπως εταιρεία π.χ. τύπου Agile Actors ή Aris κτλ. που πάντα πας σε πελάτη, σε αυτήν την περίπτωση αν έχεις γνωρίσει τον πελάτη, αν σε έχει γνωρίσει ο πελάτης, έχει περάσει ενδεχομένω μια ας πούμε συνέντευξη, και έχει πει το OK και στον πελάτη, ναι, καλά μου τα λέτε και τα λοιπά, θα ξεκινήσω. Και τελικά υπαναχωρήσει και του πει ναι, sorry, τελικά πάω σε άλλη εταιρεία, εκεί εκθέτει σε κάποιο βαθμό, όπω καταλαβαίνετε, και την, ε, και την εταιρεία. Ε, τώρα, προφανώ εδώ ε, δεν υπάρχει σωστό και λάθο ακριβώ. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να μου πει επαγγελματίε είμαστε και αυτέ εταιρείε είναι. Ξέρουν τι συμβαίνει, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένε για κάθε ενδεχόμενο. Σε γενικέ γραμμέ ισχύει. Αυτό, έτσι, ε, έχει μια λογική και αυτό. Από κει πέρα, εγώ θα πρότεινα γενικά να υπάρχει σοβαρός λόγος για να αθετήσεις το λόγο σου. Ε, πέρα από το ηθικό του πράγματος, που όπως είπα, μπορεί κάποιος να πει ότι έτσι κι αλλιώς επαγγελματίες είμαστε, πέρα λοιπόν από το ηθικό, είναι και η φήμη που δημιουργείς, θεωρώ. Γιατί κάτι που επίσης πρέπει να έχει πάντα υπόψη σου είναι ότι... Ε, μπορεί ένα άτομο που βρίσκεται σε μία εταιρεία τώρα, κάποια άλλη στιγμή, μετά από κάποια χρόνια, να το συναντήσει σε κάποια άλλη εταιρεία. Αν δηλαδή ε, το άτομο από το HR με το οποίο έχει συνεννοηθεί ε, βρεθεί σε μία άλλη εταιρεία μελλοντικά, μπορεί θεωρητικά να θυμηθεί ότι εσύ, α, αυτός τότε δεν κράτησε τον λόγο του, μας έριξε άκυρο και μπορεί να παίξει ρόλο. Ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σου βγει ε, κάτι. Οπότε καλό είναι... Να προσπαθείς να διατηρείς ε, τη φήμη σου και να μην δημιουργείς έτσι αρνητικό παρελθόν. Θεωρώ όμως ότι σε κάθε περίπτωση το πιο πιθανό είναι ότι έστω μία φορά στην καριέρα μας, όλοι μας το κάνουμε αυτό, ε, αρκεί να μην ε, γίνεται συνήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ε, το συγκεκριμένο βίντεο ε, ξέρω ότι μίλησα μόνο για μία συνέντευξη, ε, ήθελα όμως εδώ και καιρό να αναλύσω και αυτό το κομμάτι, αυτό που ανέλησα δηλαδή το ότι να έχει συμφωνήσει με μια εταιρεία και τελικά να ρίξει άκυρο σε αυτήν την εταιρεία. Ε, οπότε τελικά έριξα, είπα όχι στην software uh, Soft One και ξεκίνησα uh, στην I Know How και αυτή ήταν ουσιαστικά και η τελευταία, όχι χρονικά, αλλά τέλος πάντων είναι η τελευταία συνέντευξη που θα αναφέρω και που ήμουνα entry level uh, προγραμματιστής. Οι υπόλοιπες συνεντεύξει δεν έχουν μείνει και πολλές γιατί όπως καταλαβαίνετε έδωσα έχω δώσει πολύ περισσότερες συνεντεύξεις σαν entry level παρά αφού του ξεκίνησα να εργάζομαι σαν προγραμματιστή οπότε δεν ξέρω, ίσω να πάρει ακόμα ένα με δύο βίντεο και επίση όπως έχω γράψει και σε κάποιο σχόλιο σαν απάντηση. Ε, Σκοπεύω να κάνω και ένα βίντεο ε, όπου θα μιλάω με, για τα πρώτα μου ε, βήματα σαν entry level, δηλαδή ε, τον πρώτο καιρό όπως τον βίωσα εγώ σαν entry level προγραμματιστής, γιατί νομίζω ότι είναι και αυτό κάτι που ε, ενδιαφέρει ε, κάποιο κόσμο και που ε, ίσως μπορεί κάποιος να βγάλει κάποια συμπεράσματα από αυτό. Μην μακρηγορήσω άλλο. Ε, Ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για τη στήριξη, για οποιοδήποτε σχόλιο θετικό ε, και οποιοδήποτε αρνητικό. Μέχρι στιγμής για να είμαι δεν έχω δεχτεί κάποιο αρνητικό σχόλιο. Ευχαρι... Σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτό. Ε, κλασικά, like και subscribe όσοι δεν έχετε κάνει. Αν νιώθετε ότι το βίντεό μου μπορεί να βοηθήσει και κάποιον άλλον, φυσικά ε, μπορείτε να κάνετε και κάποιο share. Ε, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, πιο πολύ είναι για ψυχολογικούς λόγους. Ε, γιατί με αυτόν τον τρόπο μου δείχνετε ότι τα βίντεό μου σας βοηθάνε και υπάρχει κάποιο νόημα να γίνονται αυτά τα βίντεο και με δεδομένο πάντα ότι αναφέρω δημοσίως ονόματα εταιριών όντας βέβαια πολύ προσεκτικός στο τι αναφέρω αλλά όπως και να το κάνουμε ε, σε κάποιο βαθμό νιώθω ότι εκτίθεμαι οπότε ε, τουλάχιστον να έχει κάποιο νόημα αυτό που κάνω Ευχαριστώ και πάλι και θα τα πούμε σε μια εβδομάδα από τώρα